Πέφτει το βράδυ σαν ανήσυχο γεια σου, σαν απίστευτο όχι, σαν μετέωρο χάδι, σαν μετέωρο χάδι. Μια πλανώδη αλήτη όταν πέφτει το βράδυ, μια δεκάρα στο δρόμο σαν ευχή ξεχασμένη. Στου ουρανού το πηγάδι, στου ουρανού το πηγάδι. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ, η ζωή μου πως τρίζει σαν το φως που ραγίζει. Όταν πέφτει το βράδυ, όταν πέφτει το βράδυ, στα σβηστά όνειρά μου να βαγώσει χαρά μου, να βαγώσει χαρά μου. Στο βυθό της αγάπης, όταν πέφτει το βράδυ, ένα πλοίο από χιόνι, μια τσιγκάνα στα μαύρα, ένα σκάρτο πετράδι, ένα σκάρτο πετράδι. Εποχή των ψιθύρων, όταν πέφτει το βράδυ, δεν ακούω ξαναπέστω. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, και το δεύτερο μέρος θα είναι επιστημονικού περιεχομένου, όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Θα είναι θέμα ουρολογικό και μαζί με τον κύριο Ευάγγελο Γιασλακιώτη, ο οποίος είναι ειδικός ουρολόγος, θα συζητήσουμε για τη στιτική δυσλειτουργία ή στιτική διαταραχή. Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ουρολογίας, ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα, ένα θέμα και ψυχιατρικό ακόμη και καρδιολογικό αν θέλετε, και ο κύριος Γιασλακιώτης θα μας πει πολύ περισσότερα για αυτό το θέμα. Τον κύριο Γιασλακιώτη να έχουμε στην οθόνη μας. Ναι. Στιτική δυσλειτουργία λοιπόν το σημερινό θέμα, και κύριε Γιασλακιώτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μαζί θα συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα της ουρολογίας. Τι είναι ακριβώς αυτή η στιτική διαταραχή ή δυσλειτουργία? Η στιτική δυσλειτουργία ορίζεται ως μια επίμονη διαταραχή στην έλευση και διατήρηση μιας ικανής θύσης, ναι, ώστε να ολοκληρωθεί η σεξουαλική πράξη. Μάλιστα. Γενικά είναι μια καλοήθης διαταραχή, όμως δημιουργεί ένα σοβαρό ζήτημα τόσο στο φυσιολογικό κομμάτι όσο και στο ψυχολογικό, ναι, στον ίδιο φυσικά τον ασθενή όσο και στον σεξουαλικό του σύντροφο. Ναι. Και φυσικά και αποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβλημα, δυστυχώς. Πόσο συχνό υπάρχουν κάποιες έρευνες που να μας... Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που, ναι, έχουν γίνει. Μία αξιόλογη έρευνα είναι μία μελέτη που έγινε στην Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη. Είναι, ναι, μία μελέτη για το γυράσκοντα άδρα. Ναι. Έδειξε λοιπόν ότι από 40 έως 70 περίπου ετών η συχνότητα ήταν περίπου γύρω στο 52%.
Συντριπτικό. Είναι μεγάλο ποσοστό. Πάντως εγώ είμαι βέβαιος ότι αν γίνει έρευνα στην Ελλάδα, αυτό θα είναι τουλάχιστον μισό. Το μισό δηλαδή του ποσοστού αυτού θα πρέπει να. Δεν ξέρω, έχουμε στην Ελλάδα κάποια αντίστοιχη έρευνα? Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο καλά οργανωμένη έρευνα. Ναι, δεν μπορεί δυστυχώς. Όμως και μια έρευνα που έχει γίνει στην Πολωνία, ευρωπαϊκή έρευνα, τα ποσοστά ήταν περίπου 19,2%. Mm. Βέβαια εκεί η μελέτη αφαιρούσε ένα μεγάλο ηλικιακό φάσμα από 30 έως 80 ετών. Να. Πάντως το 52% προσωπικά δυσκολεύομαι να το αποδεχθώ ότι είναι τόσο, αλλά βέβαια η επιστημονική 50, έρευνα είναι δεδομένη. 52% αφορά και για την, από την ήπια έως τη σοβαρή αισθητική δυσκολία. Ναι, 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 αλλά είναι μία δυσλειτουργία. Είναι αθρηστικό, ναι. Ναι, βεβαίως, είναι ναι. Μία δυσλειτουργία. Ναι. Τώρα, ναι, έχετε κάποια άλλα επιδημιολογικά στοιχεία να μας αναφέρετε? Επιδημιολογικό άλλο στοιχείο είναι ότι περίπου υπολογίστηκε από αυτή τη μελέτη στις ΗΠΑ, στη Μασαχουσέτη, ότι περίπου είναι 26 νέες περιπτώσεις ανά 1.000 άτομα το χρόνο. Υπάρχουν και άλλες μελέτες στην Ολλανδία και στη Βραζιλία. Ναι. Έχουν βέβαια κάποιες διαφορές. Στην Ευρώπη φαίνεται τα ποσοστά λίγο χαμηλότερα, όντως. Δηλαδή 19,2%. Και πιστεύω και στην Νότια Ευρώπη να είναι πολύ περισσότερο, μικρότερα τα ποσοστά. Ναι. Όχι ότι υπερασπίζομαι την Ελλάδα, αλλά έχω αυτή την αίσθηση έχω, ζώντας στην Ελλάδα, ναι. Συμφωνώ μαζί σας, όμως δεν πάβει να είναι πέρα από τους αριθμούς. Mm. Ακόμη και αυτά τα άτομα, τα ποσοστά, έστω και να είναι 30 ή 40%, είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Και φυσικά απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, απλά υπάρχει ίσως ένα ταμπού σε αυτές τις χώρες, ίσως τις δικές μας, στο να μιλήσουν ανοιχτά και να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό. Είπατε πριν από λίγο ότι περίπου 26 νέες περιπτώσεις ανά 1.000 κατοίκους. Το χρόνο. Νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο. Ναι, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι υπάρχει αυξητική τάση. Υπάρχει αυξητική τάση, ναι. Και εδώ μπορούμε να πούμε, όπως υπάρχει και μια αυξητική τάση σε διάφορα άλλα σύνδρομα τα οποία συσχετίζονται, ναι. Έμεσα ή άμεσα με την πάθηση της θητικής δυσλειτουργίας, και μιλώ φυσικά για το μεταβολικό σύνδρομο, την καθιστική ζωή, mm. Και όπως είπατε και προηγουμένως, τις νόσους του κυκλοφορικού. Συμπτωματικά το μεταβολικό σύνδρομο ήταν το πρώτο θέμα της προηγούμενης εκπομπής και το ξαναβρίσκω μπροστά μου αμέσως την επόμενη εκπομπή. Ναι. Είναι μια πολύ αυτό το σύνδρομο είναι μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Είναι ένας παράγοντας κινδύνου, σοβαρός παράγοντας κινδύνου, όπως είναι επίσης η παχυσαρκία, σαν ανεξάρτητος παράγοντας, η έλλειψη άσκησης, και φυσικά το κάπνισμα, να μην ξεχνάμε και το κάπνισμα. Ο τρόπος ζωής, ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας. Το μοντέλο ζωής με την καθιστική ζωή και την έλλειψη σωματικής άσκησης. Τώρα, ο αισθητικός μηχανισμός, πώς ακριβώς γίνεται? Ο αισθητικός μηχανισμός είναι αρκετά πολύπλοκος. Έτσι ακριβώς, ναι. Και γι' αυτό τόσα χρόνια δεν υπήρχαν τα φάρμακα που υπάρχουν σήμερα. Mm. Οφείλουν την ύπαρξή τους στην αποσαφήνιση, στην διερεύνηση αυτών των μηχανισμών. Ναι. Οι οποίοι τελικά αφορούν σε ένα κυταρικό, σε ένα βιομοριακό επίπεδο που έχει να κάνει με τις λύες μυϊκές ίνες του αισθητικού ιστού. Ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε απλά είναι ότι ο αισθητικός ιστός χρειάζεται ένα νευρικό ερέθισμα, χρειάζεται όμως και μια ανατομική επάρκεια, μια αγκιακή καλή παροχή, mm. και φυσικά όλα αυτά μέσα σε ένα φυσιολογικό ορμονικό περιβάλλον. Αφενός και σε ένα ψυχολογικό... Ναι, είπαμε το ένα, είναι το νευρικό ερέθισμα. Α, είναι το νευρικό ερέθισμα, το οποίο αν δεν υπάρχει το ψυχολογικό ακριβώς, δεν μπορεί να γίνει. Είναι απαραίτητος παράγοντας για όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Για να επέλθει η στήση. Ναι. Τώρα, ποια είναι ας πούμε τα συμπτώματα της αισθητικής διαταραχής?